Καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα σήμερα προκειμένου να παραβρεθείτε σε μια συνέντευξη που για ανακοινώσεις που έχουμε να κάνουμε σε σχέση με το γνωστό θέμα της εγκατάστασης αιωλικών πάρκων αναμονητριών αλλά και φωτοβολταϊκών πάρκων στα όρια του Δήμου Ορφέας. Αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη τύπου στάθηκε ένα έγγραφο από την αποκριτωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία μας ενημέρωνε ότι εγκρίθηκε δόθηκε άδεια εγκατάστασης αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την ονομασία Άσκιο 3, εγκαταστημένης ισχύως 50,4 ΜΒ και μέγιστης ισχύως παραγωγής 50 ΜΒ στη θέση Άγιος Προκόπιος, κάθετος κορυφή, κάτω σκουφοξυλιά των Δημοτικών Ενωτήτων Κοζάνης, Ασκίου και Βλάχης, των Δήμων Βοΐου Κοζάνης και Ορδέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η εταιρεία η οποία αδειοδοτήθηκε για τη συγκεκριμένη λειτουργία του ελληνικού σταθμού είναι η εταιρεία ΡΟΚΑΣ, ανώνυμη βιομηχανική εμπορική εταιρεία. Ξεκινάει λοιπόν η κατάσταση μιας θυστάδας αναμονητριών επάνω στο όρος Άσκιο. Δεν είμαστε σήμερα εδώ μόνο για αυτό. Θα μιλήσουμε λίγο και θα πούμε κάποια πράγματα και για όσα συμβαίνουν στο Βέρνιο εκεί με τις αναμονητρίες. Και πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία και το χάρτη που σας έδωσα και με βάση τα δεδομένα της υπηρεσίας με χωρική αναφορά τις συντεταγμένες σύγκεψη που δόθηκαν από τη συγκεκριμένη αδειοδότηση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Σας ήδη έχω διανύμει ένα χάρτη που δείχνει τα διοικητικά όρια του Δήμου Ερωδέας και που υπάρχει η εμπλοκή του Δήμου Ερωδέας στο συγκεκριμένο πάρκο των αιωλικών.